Δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι. Νιώθουν μεγάλο πόλεμο τα παιδιά. Μας παίρνουν στα τηλέφωνα, στα κινητά, χωρίς αριθμό. Και μας βρίζουν ανελέητα. Θα σας σκοτώσουμε, μας απειλούν, μας κάνουν. Όχι, ρε. Είναι ο πατέρας ενός από τους δύο οπλίτες. Μιλά αποκλειστικά στην απεσταλμένη του στάρ Μέρι Τζόρα από το σπίτι του στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Δεν θέλει να πούμε το όνομά του για να μην αποκαλυφθεί ποιανού από τους δύο είναι ο πατέρας. Όμως εκπροσωπεί, όπως μας είπε, και τις δύο οικογένειες. Τα παιδιά είναι παιδιά. Το μετανιώσαν αυτό που κάνανε, ζητάνε συγγνώμη δημόσια. Τα παιδιά του τάιζαν το σκύλο, παίζανε μαζί του. Μια στιγμή απερισκεψίας. Και αφού το κάνει τα παιδιά, το κάνανε κούνια, το πετάξανε πιο πέρα, όχι σε γκρεμό. Την ίδια τη στιγμή το σκυλί ερχόταν εκεί πέρα και το ταΐζανε πάλι. Οι γονείς των δύο οπλητών συναντήθηκαν σήμερα στην παραμυθιά με το δικηγόρο τους και στη συνέχεια κατήγγειλαν στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχονται απειλές οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά τους. Μπάσταρδε, δολοφόνε, εγκληματία, καλύτερα να πέσει από τον γκρεμό παρά να κυκλοφορείς. Είναι ένα από τα μηνύματα που δέχονται καθημερινά στα κινητά τους οι δύο φαντάροι, οι οποίοι με την αποτρόπαια πράξη τους προκάλεσαν την οργή ολόκληρης της Ελλάδας. Μάλιστα, το κύμα μίσους έχει παρασύρει και τα υπόλοιπα αδέρφια τους. Μας απειλούν, ούτε τα παιδιά μας δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Δεν νιώθουν άσχημα. Θα σε απειλήσω, θα σε σκοτώσω. Είσαι ο αδερφός του Τάδης αυτό. Νιώθουμε μεγάλη απειλή. Όχι, ρε. Ενδεικτικό είναι το κλίμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραδειγματική να είναι η τιμωρία. Ξύλο, πολύ.